άνθρωπος εδώ πέρα. Έκανε μια θεομενία, μπήκε εδώ μέσα και τα έκανε όλα. Παραδομένως τους θυελλώδεις νοτιάδες έμεινε για μόλις μισή ώρα το πρωί το λιμάνι Καβονίση της Κισάμου και ήταν αρκετό για να προκληθούν ανυπολόγιστες καταστροφές σε αλλιευτικά σκάφη. Από τις 7 μέχρι τις 7.30 μισή ώρα έγινε μια θεομενία εδώ πέρα, σε όλο το λιμάνι. Εμπούκανε μέσα ο νοτιάς και η θάλασσα ανέβαινε εδώ πάνω. Έβαλε τόσο καιρό το οποίο το έκανε ανατροπή και βούλιαξε κατευθείαν. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι τα χάλια εδώ του λιμανιού που έχουμε. Πληρώνουμε λιμανιάτικα. Ένα επαγγελματικό αλλιευτικό από το οποίο ζουν τις οικογένειές τους, δύο αδέλφια, αναποδογύρισε και βυθίστηκε, ενώ άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η ζημιά του είναι γύρω στα 50 χιλιάρικα. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μαζεύονται γρήγορα και εύκολα. Ζείτε από αυτό το καΐκι. Έτσι ακριβώς. Τώρα. Τώρα θα κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα το φτιάξουμε να ξαναγυρίσουμε στη δουλειά μας. Κάτι άλλο δεν σηκώνει. Ένας ψαράς που έσπευσε να σώσει το σκάφος του γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τη μανία των ανέμων. Ήμασταν στο λιμάνι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ένα παιδί που έβγαλε ένα σκάφος, παραλίγο να σκοτωθεί και αυτός να πεθάνει. Και την έβγαλε ίσα ίσα και δεν είχαμε κι άλλα τραύματα. Η ζημιά για τους ιδιοκτήτες του αλλιευτικού που μέσα σε μισή ώρα βρέθηκε στο βυθό είναι ανυπολόγιστη. Μπορεί το σκάφος να ανελκύστηκε, ωστόσο το σύνολο του εξοπλισμού του από τη μηχανή μέχρι τα όργανα και τα αλλιευτικά εργαλεία έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Μόνο η μηχανή κάνει ένα σωρό λεφτά. Τα συστήματα πλοήγησης μέσα στο χέρι. Τα συστήματα πλοήγησης όλα είναι ηλεκτρονικά. Ακόμη και τα δίχτυα των ψαράδων καταστράφηκαν και θα απαιτηθούν χιλιάδες ευρώ για την αντικατάστασή τους. Τα εργαλεία εκεί στο μόλο, 50 κομμάτια δίχτυα γίνηκαν άχρηστα. Έχουν κομποδέσει, αυτά δεν ξαναθιάζονται, θέλουν να κόψουν ωφελομόλυβα. Δηλαδή, αυτά τα εργαλεία κάνουν πανάκριβο. Κάνουν πάνω από 20.000 ευρώ ζημιά, δηλαδή για να τα γυρίσει να τα ξανααντικαταστήσει. Μικρότερη έκταση ζημιά υπέστη αυτό το τουριστικό αλλιευτικό. Πλην όμως για τον ιδιοκτήτη του, το κόστος αποκατάστασης είναι μεγάλο και μάλιστα στην έναρξη της τουριστικής σεζόν, πριν καν αρχίσει ο τζίρος του καλοκαιριού. Αγανακτισμένοι επαγγελματίες ψαράδες κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο λιμάνι της Κισάμου, το οποίο όπως λένε δεν παρέχει την παραμικρή ασφάλεια στα σκάφη τους. Όλα αυτά, βλέπεις τις τρύπες. Όλα αυτά και εδώ πέρα. Το λιμάνι δεν είναι. Άμα βάλει νοθιά, η θάλασσα ανεβαίνει εδώ πάνω. Δεν χωράνε τα καΐκια. Είναι θέμα. Το λιμάνι δεν είναι αξιόπιστο. Αυτά είναι τα χάλια εδώ του λιμανιού που έχουμε. Πληρώνουμε λιμανιάτικα για ασφάλεια στα σκάφη και τα σκάφη. Από αυτό το σκάφο ζουν δύο οικογένειες με δύο μικρά παιδιά. Έχω καταστραφεί όλο χειρό. Εγώ θέλω τη βοήθεια από παντού να μας βοηθήσουν να το ξαναφτιάξουμε. Εκτός από τους ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους που έπνεαν στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα, σημειώθηκαν πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Είναι ενδεικτικό ότι στο Ρέθυμνο στις 5 το πρωί ο υδράργυρος έδειξε 31,6 βαθμούς Κελσίου και στις 4 το πρωί στον Πλάκια 30,9.